Δεν ακούμε. Βγάζουμε συμπέρασμα. Ένα μπάχαλο, κύριε. Βγάζουμε συμπέρασμα. Ένα μπάχαλο. Για το πόρισμα που έχουν μπροστά μας για την Νοβάρτη, δηλαδή. Όχι. Αλλά εγώ τι ακούω. Δηλαδή, εγώ αυτό ακούω. Δεν τον Πολάκη που ήθελε 2-3 φυλακίσεις για να κερδίσει. Να έρθουμε όμως στον κύριο, Ξηδάκη. Κύριε Ξηδάκη. Κοιτάξτε. Ευθέως σας κατηγορούν. Όχι, δεν με κατηγορεί κανένας. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Ζούμε σε έναν κόσμο με αντιφάσεις, με συγκρούσεις, με συγκρούσεις συμφερόντων, με συγκρούσεις εξουσιών, οικονομικών, ολιγαρχών. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος δηλαδή τι δεν βλέπει. Δεν ξέρει ότι ο ισχυρός έχει πλεονέκτημα ενώπιον της δικαιοσύνης. Ότι θα έχει καλό δικηγόρο, θα πάρει αναβολές. Είναι ανίσχυρος, κύριε Ξηδάκη. Με αυτό λέω. Ο πολίτης είναι ανίσχυρος. Ναι. Ο ανίσχυρος θα του πάρουν λοιπόν το σπίτι, θα του κόψουν το μισθό. Ναι. Δεν θα έχει να φάει. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι πίστη στους θεσμούς είναι πίστη στη δημοκρατία. Είναι πίστη στη δημοκρατία. Άρα έχουμε κρίση των δημοκρατικών λοιπόν, θεσμών. Αν λοιπόν έχουμε έναν αιρετό, έναν άνθρωπο που τον τίμησε ο ελληνικός λαός με την εντολή του να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του και τα εθνικά συμφέροντα και τα λαϊκά και τα εθνικά συμφέροντα και βρεθεί να λαδώνεται, να το πω απλά, αυτός πρέπει να τιμωρηθεί για να σταθεί η πίστη στη δημοκρατία. Ο μεγαλύτερος κλονισμός στα χρόνια της κρίσης είναι κρίση αντιπροσώπευσης και κρίση πίστη στη δημοκρατία. Εδώ προκύπτουν κάποιες. Όταν λοιπόν από το ελληνικό κοινοβούλιο έχει περάσει ο Άκης Τσοχαντζόπουλος με γραμμένο στα πρακτικά της Βουλής ότι αυτός ο αριθμός λογαριασμού είναι αριθμός τηλεφώνου, έχει κλονιστεί η πίστη στο σύστημα, σε όλο το πολιτιακό σύστημα και στο κοινοβούλιο και στις δικαστικές αρχές. Για άλλους λόγους και από άλλες διαδρομές, η δικαστική εξουσία εντόπισε ξέπλυμα χρήματος στον Άκη Τσοχαντζόπουλο και τον τιμώρησε. Και πήρε και μία ανακούφιση ο ελληνικός λαός γιατί απεδόθη κάποια δικαιοσύνη. Για τον ίδιο λόγο ερευνάται και βρίσκεται προφυλακισμένος ο Γιάννης Παπαντονίου. Λοιπόν, είμαι υπέρ φυσικά, όπως σε όλη την εσωτερική δημοκρατία, υπέρ του τεκμηρίου αθωότητος, οποιοδήποτε ερευνομένου και οποιοδήποτε βρίσκεται σε μια προδικασία ή σε μια δικαστική διαδικασία, αλλά επίσης θα πρέπει να πιστέψουμε μαζί με το τεκμήριο αθότητας, το οποίο είναι θεμέλιο των μοντέρνων καιρών. Πρέπει να πιστέψουμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητος και για το μάρτυρα και τεκμήριο αθότητος, να το πω χοντρά, και για το δικαστή. Και για το δικαστή. Και για το δικαστή, να το δούμε αυτό. Πολλές διαρροές όμως τα μέσα ενημέρωση. Δύο λεπτά. Τώρα διαβάσαμε το τι έγινε, το έχουμε διαβάσει εδώ και 10 μέρες από συγκεκριμένες εφημερίδες. Κοιτάξτε, για διαρροές μου μιλάτε, δημοσιογράφοι είσαστε και δημοσιογράφος είμαι. Εντάξει, ο κύριος άνθρωπος του δικαστικού πώς τα έκανε ρεπορτάζ. Πώς κάνουν οι πολιτικοί συντάκτες ρεπορτάζ. Από διαρροές δεν κάνουν, τι κάνουν. Διαβάζουν τα επίσημα ανακοινοθέντα των κομμάτων μόνο. Θα ήταν πολύ ανιαρή η δημοσιογραφία. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι στεγανοποιημένη. Να μην αφήστε τώρα. Εντάξει, όλοι το υποστηρίζουμε αυτό. Όλοι το υποστηρίζουμε αυτό. Και εγώ δεν κάνω πολιτικές ανακοινώσεις στο Facebook. Θα βγάλω δελτίο τύπου. Κύριε αλλά Ξηδάκη, δεν γίνεται έτσι. Και σας τιμά. Μην το λέτε έτσι. Μην το λέτε έτσι. Αφήστε. Την ουσία να πιάσουμε. Την ουσία να πιάσουμε. Την ουσία. Η ουσία είναι. Φωτογραφίσατε τον κύριο Πολάκη. Δεν φωτογραφίζω. Α, όχι. Υπάρχουν πολιτικοί που κάνανε καριέρα και έγιναν μέχρι πρόεδροι των ΗΠΑ με τα Twitter και την χρήση των social media και τη χειραγώγηση ψυχών και μυαλών. Είναι γενικότερο θέμα. Εσείς διαφωνείτε. Είναι γενικότερο θέμα. Με την οποία εσείς δεν διαφωνώ με την χρήση των μέσων επικοινωνίας. Αυτό είναι του Παύλου Πολάκη όπως αυτό. Δεν είναι ο Παύλος Πολάκης. Αυτός έκανε ο πρώτος που έκανε Twitter δημιουργική χρήση είναι ο Ομπάμα. Όχι, λέμε, μην λέμε τώρα. Μα μην λέμε τώρα. Μην λέμε ότι να είναι τώρα. Μιλάμε γενικά. Μιλάμε γενικά και επί της ουσίας. Τώρα, αν θέλετε να το συζητήσουμε. Εγώ θέλω να πω το πολιτικό θέμα. Ότι σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητος. Ήδη βλέπουμε ότι η εισαγγελέα που διενεργεί την έρευνα κάποιες υποθέσεις βάζει στο αρχείο διότι δεν έχει στοιχεία. Σεβαστό. Δεν θα σεβαστούμε το δικαστή που κρίνει έτσι ή αλλιώς. Υπάρχει ένας προβληματισμός που θέλω ούτε την Βουλή σεβόμαστε. Υπάρχει ένας προβληματισμός ο οποίος διατυπώθηκε μέσος πριν τσαπώς και ευθέως εδώ και από τους συναδέλφους μου ότι πίσω από όλα αυτά βλέπουν μια μεθόδευση. Η καθυστέρηση του να φτάσουμε σε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό να έρθει μητελές. Με άλλους να λέει ότι. Να σας απαντήσω. Ποια καθυστέρηση. Κύριε Παπαδάκη. 40 μέρες κύριε Παπαδάκη. Όχι, δεν το λέω. Εδώ κάνουν χρόνια οι πιο έμπειρες δικαστικές και ερευνητικές αρχές των ΗΠΑ. Κάνουν χρόνια να ανοίξουν λογαριασμούς, να κάνουν χνηλάτιση χρήματος. Έχουν άλλο σύστημα και αναθέτουν τις υποθέσεις σε ειδικευμένες δικηγορικές εταιρείες και ειδικευμένες λογιστικές εταιρείες. Δύο λεπτά. Σε 40 μέρες έχουμε εκλογές. Στις εκλογές σταματάει η δικαιοσύνη. Όχι βέβαια. Κάτι τι, δεν είναι με. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το κοινάλ θα πει, κοίταξε να δεις,
έχουν την προοδευτική σημασία. Το έλεγε προηγουμένως ο Μαρκόπουλος. Κοιτάτε τι αρρωστημένο μυαλό έχει. Όχι, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Μη γίνει προοδευτική συμμαχία, δικαστική συμμαχία. Έχει αγαπήσει το κοινά. Για να κουρσέψουν το κοινά. Ναι. Είναι τυχαίο το πρόσωπο του Λοβέρδου. Είναι τυχαίο το πρόσωπο του Ανδρέα Λοβέρδου, κύριε Ξηδάκη, την ώρα που την Παρασκευή. Βλέπετε τι συσχετισμό κάνει με την άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Την εισαγγελέα να ρωτήσετε. Μήπως κουρσεύεται με αυτόν τον τρόπο η κεντροαριστερά σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει μεγάλη ανάγκη λόγω τη δημοσκοπική κατάσταση. Αυτό που μου κάνετε είναι δημοσιογραφική ερώτηση. Είναι όχι μια ερώτηση. Ή πολιτική ρητορική ενώπιον του ακροατηρίου, ενώπιον εκλογών. Για εσά το λέω. Όχι, όχι. Δημοσιογραφική. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Είναι δημοσιογραφικό. Εσεί τι λέτε, είναι τυχαία πολιτικά δεν έχει κάποια αντανάκλαση. Δημοσιογραφικά με ρωτάτε. Εντάξει, να σας απαντήσω τότε και εγώ δημοσιογραφικά, όχι πολιτικά. Παρακαλώ, με ενδιαφέρει. Δημοσιογραφικά να σας απαντήσω. Εάν θα έχει πολιτική απόλυξη αυτή η δικαστική εξέλιξη, αυτό σας ρωτώ. Όλες οι δικαστικές εξελίξεις που αφορούν διαδρομές πολιτικού χρήματος είναι πολιτικές και αφορούν την καρδιά της δημοκρατίας. Και πρέπει να διερευνώνται. Και πρέπει με τεράστια προσοχή, με τεράστια σοβαρότητα και με σεβασμό προς τον πολίτη και προς τα πολίτη. Άρα να δούμε και την υπόθεση ξεπαπαδέα στο ίδιο μοτίβο. Η μεταπολίτευση κλείνει έναν κύκλο και κλείνει σε έναν κύκλο κατά την οποία ορθούται ένα κύμα καχυποψίας από τον πολίτη. Είπε ο κύριος Βορύδης για καχυποψία. Δεν είναι μόνο η καχυποψία του έμπειρου νομικού παύλα βουλευτή ή του έμπειρου πολιτικού ή του έμπειρου δημοσιογράφου. Εμένα με ενδιαφέρει ως αιρετό που δεν έκανα καριέρα σε κανένα κομματικό διάδρομο ή σε κανένα γραφείο χορηγού να σιτίζομαι για να γίνω πολιτικός. Με ενδιαφέρει να έχω την εμπιστοσύνη του πολίτη. Αυτό αν δεν έχεις την εμπιστοσύνη του πολίτη και του λαού, δεν υπάρχει πολίτευμα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Θα κυβερνούν οι χορηγοί και οι χορηγούμενοι. Δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Δεν κλονίζεται. Άρα όμως το ίδιο και για τον Αρτεμίου υποθέτω. Το συμφωνήσετε. Δεν τον ξέρω τον κύριο Αρτεμίου, δεν ξέρω πώς επηρεάζει τα ελληνικά πολιτικά. Είναι χορηγός κανένας βουλευτή, κανένας πολιτικού κόμματος. Να το δούμε. Άστα, αυτά είναι τώρα. Εγώ καταλαβαίνω αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ξηδάκης, με τα οποία όσον αφορά τις συνέπειες και τα αποτελέσματα μπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν όμως και αιτίες. Και οι αιτίες είναι ότι και αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχει υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν ζητήματα. Έβαλα προηγουμένως το θέμα της μη τιμολόγησης του κυρίου Κουρουμπλή. Δεν ελέγχθηκε ο κύριος Κουρουμπλής για αυτό το οποίο επιβάρυνε Έλληνες πολίτες, αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν, όχι αυτούς που συμμετέχουμε στο πάνελ. Το ότι αυξήθηκαν τα φάρμακα το 2015 οφείλεται σε πολιτική επιλογή. Δεύτερον, υπάρχει μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ερωτήματα. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος αμοιβόταν. Έλα, κύριε Πετρόπουλε, δεν σας διέκοψα. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος αμοιβόταν με 500 και 600 ευρώ το μήνα, με μια πολύ αξιοπρεπή δουλειά την οποία έκανε, με μοναδικό διαβατήριο τη σχέση του με το Μέγαρο Μαξίμου και ότι έβγαζε φωτογραφίες στο ίδιο πόντιουμ που βγάζει ο Πρωθυπουργός, έφτασε να βγάζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο τουλάχιστον στη νέα γενιά η οποία μας παρακολουθεί. Να ερευνηθεί και να το ξέρω, κύριε Ξηδάκη. Όπως την τρίχα από το γιαούρτι. Συμφωνώ. Ντοκουμέντα, τεκμήρια, έρευνα. Δεν θα λέμε τίποτα. Αυτό λέμε. Απαντήσεις ψάχνουμε όλοι. Αν ο κύριος Πετσίτης έχει βάλει χέρι σε δημόσιο χρήμα ή αν έχει οποιαδήποτε σχέση με διαδρομές πολιτικού χρήματος να συντριβεί. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέμε, και η κυρία Ξηπαπαδέα που λέτε, πείτε μας τα στοιχεία σας που διοχετεύονται σε εφημερίδες για την περισπασμό των Λοβάρτων. Εγώ δεν ανέφερα κάτι για την κυρία Ξηπαπαδέα, αλλά μπορώ να σας γράψω τα site τις νύχτες. Τι γράφουν. Είναι ηθικό να είναι δικηγόρος του Αρτεμίου κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Της διαφθοράς. Εδώ της βγάλει το διοικητικό συμβούλιο του πατέρα της και έχει πλεονέκτημα. Αποχωρήσει εδώ και χρόνια. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει ένα ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και θέλουμε να μείνει ψηλά. Fake news, τελεία. Fake news. Δεν ήταν. Δεν ήταν από το 2015 έχει αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του πατέρα, της οικογενειακής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στα έργα 50% χρόνια. Στο πόθεν έσχεσαι. Έχει φύγει. Ο μπαμπάς της δεν είναι δηλαδή. Αυτό. Δεν μου λέτε, εσείς γράψατε το δημοσίευμα στα site. Περιμένει ο κ. Βορύδης. Αυτά λέμε. Τώρα, αυτά κύριε Βορύδη. Fake news είναι. Κύριε Βορύδη. Σαχλαμάρες είναι. Κοιτάξτε. Να πούμε την ουσία. Και ο Πετσίτη Σαχλαμάρα και η Ξεπαπαδέα Σαχλαμάρα και η Λοΐζου Σαχλαμάρα. Για τον Πετσίτη δεν είπα Σαχλαμάρα. Δεν είπα Σαχλαμάρα. Λέω αν είναι αναμειγμένο σε οτιδήποτε να συντριβεί με τους νόμους της δικαιοσύνης. Με τους νόμους της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο στο Πετσίτη. Κάποιος την άνοιγε την πόρτα στο Μαξίμου στο Πετσίτη. Δεν βρήκε φως και μπήκε. Ό,τι βρει η δικαιοσύνη. Συμφωνούμε σε αυτό. Κύριε Ξηδάκη, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βορύδη. Κύριε Βορύδη, αντιλαμβάνεστε. Εάν πιστέψω αυτά που λέτε εσείς ή αν πιστέψω αυτά που λέει ο κύριος Ξηδάκης. Παρόμοια λέμε.